την καλύτερη συμβουλή μπορεί να μας τη δώσει ένας survivor. Βεβαίως, γιατί έχει μείνει 6 μήνες μόνος, όχι μόνος με παρέα βέβαια, αλλά με τις λιγότερες συνθήκες μέσα σε ένα νησί. Τώρα νομίζω είναι σε καλύτερες συνθήκες, εσόκλειστος. Έτσι, Μάριε. Γεια σας, τι κάνετε, είστε καλά? Ελπίζω να με βλέπετε καλά, γιατί δεν ξέρω αν η σύνδεσή μας είναι καλή. Πού είσαι, μάνα μου, είσαι στην Κύπρο? Είμαι κλειδωμένος στην Αθήνα, όπως όλοι. Μπράβο, μας. Ήθελα πάρα πολύ να πάω στην Κύπρο, όμως έχουν ακυρωθεί οι πτήσεις γενικότερα και δεν μπορώ να πάω στην Κύπρο. Και προφυλάσσουμε και τον εαυτό μας και τους δικούς μας. Και δεν ήθελα καν να πάω, έχω τους γονείς μου, θέλω να τους προστατεύσω και νομίζω πως θα ήταν καλύτερα και πτήσεις να είχε να μην πήγαινα. Είναι σωστό νομίζω αυτό που κάνεις και αυτό που φωνάζουν όλοι οι ειδικοί είναι μένουμε στο σπίτι καταρχάς για να προστατευτούμε ήδη και να προστατεύσουμε και τους δικούς μας ανθρώπους. Βεβαίως, νομίζω είναι το πιο σημαντικό γιατί όπως βλέπουμε ότι κυρίως οι μεγαλύτεροι σε ηλικία άνθρωποι θα έχουν ίσως κάποιο πρόβλημα από αυτόν τον ιό. Άρα εμείς οι νεότεροι πρέπει να μείνουμε στο σπίτι για να προστατεύσουμε τους γύρω μας και κυρίως τα αγαπημένα μας πρόσωπα. Μαριέ, να σε ρωτήσω κάτι. Δεν είναι το ίδιο επικίνδυνο για αυτούς που δεν κάνανε γυμναστική ή τώρα που πλακώσανε και κάνουνε? Σιγά μου, Κατέρνη. Έχει, γιατί μπορεί να στραμπουλήξουμε κανένα πόδι. Πες, Μάριε. Μήπως να κάτσουμε καναπέ? Λοιπόν, γενικότερα το θέμα με τη γυμναστική και αυτό που υπάρχει και στα μίντια και όλα τα σχετικά είναι ότι πρέπει με το να γυμναζόμαστε δημιουργούμε ένα σωπητικό σύστημα. Έχουμε πιο γενικότερα, είμαστε πιο δυνατοί σαν άνθρωποι. Έτσι καλά κάνουν και οι γυμναστές, οι συνάδελφοι μου, γιατί και εγώ γυμναστής είμαι, κάνουν αυτά τα βιντεάκια. Οι περισσότεροι, αν όχι οι πλήστοι, είναι αφιλοκερδός και μπράβο τους για αυτή την κίνηση. Πες το. Εσύ πέρα από τη γυμναστική και το φαγητό ενδεχομένως που κάνεις σπίτι, προπονείσαι και φωνητικά, γιατί κάποια στιγμή το jazz θα βγει στον αέρα. Προπονούμε φωνητικά, κάνω έτσι κάποιες πρόβες για τα τραγούδια που έχω στην... Τα μεστά επόμενα, τέλος πάντων, live, ελπίζουμε το jazz να βγει στον αέρα, γιατί ήταν κάτι το οποίο μας άρεσε νομίζω όλους μας και στους τηλεθεατές. Πολύ. Και εχθές είχαμε σύνδεση με τον Νίκο Κοκλώνη που ήταν μαζί με τον Τρίφωνα και έχω να σου πω ότι μας είπε ότι αν όλα πάνε καλά, μετά το Πάσχα ίσως ξεγίνουν πάλι γυρίσματα. Αυτό θα είναι κάτι το οποίο μας χαροποιεί νομίζω ιδιαίτερα όλους μας. Εγώ βρίσκομαι στην Αθήνα σίγουρα για να μου κάνω μοντάζ τα επεισόδια του Passenger, της καινούργιας σεζόν και πολλά άλλα. Όμως το Just είναι ένα πολύ ξεχωριστό κομμάτι που μπήκε στη ζωή μου χωρίς να είμαι καν τραγουδιστής, να βρεθώ σε μια σκηνή και σίγουρα για φιλανθρωπικό σκοπό αυτό το κάνει ακόμη πιο ιδιαίτερο και νομίζω ότι θέλω να ξεκινήσει πάλι. Και όσο είναι να κρατήσει αυτό το ταξίδι για μένα, αλλά θέλω να ξεκινήσει πάλι. Δεν μου λες, ρε Μάρια, επειδή τους ρωτάω όλους τους τσουροκαμένους, είναι η πρώτη συγκατοίκηση με το κορίτσι εσόκλειστος? Το κορίτσι μου αυτή τη στιγμή πρόλαβε λίγες μέρες πριν βάλουν αυτά τα μέτρα και πρόλαβε και πήγε στους κάποια πράγματα να κάνει επαγγελματικά. Μπράβο. Τώρα φυσικά δεν μπορεί να έρθει πίσω. Λογικό. Όμως πρόλαβε τουλάχιστον να πάει να κάνει κάποιες δουλειές που είχε εκεί πριν να κλείσουν τα σύνορα, τα αεροδρόμια και κατάφερε και πέταξε στη χώρα της. Ωραία, γιατί θα σου δίναμε συμβουλές υπάλληλες για να μην μαλώνετε μέσα στο σπίτι, ξέρεις. Πρώτη αναγκαστική συγκατοίκηση. Νομίζω θέλει πάρα πολλά ιερά νεύρα, θέλει δύναμη το να είσαι 24 ώρες με τον άλλο στο σπίτι. Είναι δύσκολο όμως και η παρέα είναι πολύ σημαντική νομίζω στο να περάσουμε αυτό το δύσκολο. Είναι δύσκολο. Νομίζω είναι σαν φυλακή το να μένουμε στο σπίτι μας. Δηλαδή πράγματα τα οποία έχουμε στην καθημερινότητά μας και δεν δίνουμε αξία. Ελπίζω μέσα από αυτό ο άνθρωπος και βάζω και τον εαυτό μου μέσα να δώσει περισσότερη αξία σε πράγματα που στην καθημερινότητα δεν έχουν τόσο. Αυτό που είναι αναγκαίο πρέπει να γίνει, Μάριε, είναι για το καλό όλων μας, όχι μόνο για τη χώρα μας, για όλο τον κόσμο πλέον. Και νομίζω το μήνυμα και έτσι να κλείσουμε, ότι μένουμε σπίτι, φροντίζουμε τον εαυτό μας για να φροντίζουμε και τους άλλους παράλληλα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μάρια, νομίζω είναι ό,τι πιο σημαντικό που έχουμε. Λίγες εβδομάδες,
λίγους μήνες, ό,τι και να είναι, η ζωή θα συνεχιστεί μετά και ελπίζω να πάρουμε και να βγούμε καλύτεροι κάποια μαθήματα, γιατί θα είναι δύσκολο. Θα είναι δύσκολο σίγουρα. Πολλά φιλιά, να προσέχεις και κάνε και καμιά άσκηση φωνητική, γιατί δεν ξέρω. Γιατί έρχεται, φιλάκια, φιλάκια, survivor, Μάριε.